Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε την πρώτη συνταγή σε αυτό το κανάλι. Μιας που έχει έρθει ο χειμώνας, είπα να κάνουμε μία σούπα βελουτέ γλυκό πατάτας με σπιτικά κρουτών τηγανιτά, πάρα πολύ ωραία, με θυμάρι. Λοιπόν, για να δούμε τα υλικά μας. Θα χρησιμοποιήσουμε δύο γλυκό πατάτες που τους έχουμε κόψει κυβάκια, μία πατάτα μικρή, κρεμμύδι, πράσο, μία σκελίδα σκόρδο, φρέσκο γιαούρτι, στραγγιστό, ψωμί του τόστ, το οποίο το έχουμε κόψει σε κρουτονάκια, σε μικρά, θυμάρι φρέσκο, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, πάπρικα γλυκιά και ρίγανη ξερή. Και για να δούμε πώς φτιάχνεται, θα χρειαστούμε δύο σκεύη, μία κατσαρόλα και ένα τηγανάκι αντικολλητικό. Θα κάνουμε πρώτα την σούπα τη βελουτέ και μετά θα ξεκινήσουμε με τα κρουτών για να βγουν περίπου την ίδια ώρα, να είναι και τα δύο ζεστά. Οπότε ξεκινάμε. Λοιπόν, θα βάλουμε λαδάκι στην κατσαρόλα. Θα ρίξουμε το κρεμμύδι. Το πράσο και το σκόρδο. Και θα τα ανακατέψουμε μέχρι να γυαλίσουμε. Και αφού το κρεμμυδάκι, το πράσο και το σκόρδο έχουν σεταριστεί και έχουν γυαλίσει, θα ρίξω τη γλυκοπατάτα και την πατάτα να το σετάρω και αυτά για λίγο. Για παραπάνω ένταση στο φαγητό. Και αφού ρίξαμε το νεράκι, θα τους ρίξουμε ένα ανακάτεμα, φρέσκο πιπέρι, αλάτι. Το σκεπάζουμε και τα αφήνουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να μαλακώσουν τα υλικά μας. Θα βάλουμε στο πίσω μάτι την σούπα, ώστε στο μπροστινό μάτι να μπορούμε να φτιάξουμε τα κρουτών. Θα πάρουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι, ελαιόλαδο, τα κρουτονάκια μέσα, θα ρίξουμε φρέσκο πιπέρι, θυμάρι φρέσκο, αλάτι, και πάπρικα γλυκιά. Μυρίζει τέλεια, το φρέσκο θυμάρι μυρίζει καταπληκτικά, αλήθεια, είναι ένα υλικό πάρα πολύ ωραίο. Όπως βλέπουμε, τα κρουτών έχουν πάρει ένα ομοιόμορφο χρώμα από όλες τις πλευρές, έχουν γίνει πολύ κρατσανιστά, δεν θέλουν πάρα πολύ ώρα. Να βάλουμε λίγη ρίγανη. Εμένα μου αρέσει τη ρίγανη να τη βάζω στο τέλος. Δώσαμε στη σούπα μας την σύσταση που θέλουμε. Και το τελευταίο υλικό είναι το γιαούρτι το στραγγιστό. Και η σούπα μας είναι έτοιμη να την απολαύσουμε. Μυρίζει καταπληκτικά, η υφή της βγήκε πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Κάντε ένα like και ένα subscribe σε αυτό το βίντεο. Αν θέλετε κάντε με follow και στο Instagram. Τα λέμε στο επόμενο, φιλάκια!